Καλησπέρα. Είμαι ο Ζωκ, γνωστός ως One Winged Angel και το θριαβευτικό σφουγγάρι της υποτικότητας. Καλώς ήρθατε στα νέα του gaming για την εβδομάδα 25 έως 31 Ιουλίου 2011. Το καινούριο DLC του Mortal Kombat, το οποίο το περιμένουμε στις κονσόλες μας, δεν περιέχει κάτι ιδιαίτερο εκτός από τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, κύριο Freddy Krueger. Το gameplay, όπως και τα fatalities, όπως και η κλασική στολή με τις ρίγες του κυρίου Krueger, είναι πιστά στην ταινία και αναμένουμε πότε θα καταφτάσει το καινούριο DLC. Τι βγάζεις άμα διασταυρώσεις το Matrix, το Blade Runner και το Bulletstorm? Η απάντηση σύμφωνα με τους καλούς ανθρώπους της Flying Wild Hog είναι ότι βγάζει το καινούριο του Cyberpunk Shooter, ονόματι Hard Reset. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν την εταιρεία αυτή έχουν εμπλεχθεί με παιχνίδια όπως Sniper, Witcher και Bulletstorm, είμαι σχετικά περίεργος για να δω την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Αυτό γίνεται γιατί μερικές φορές τα προϊόντα τα οποία, στο χαρτί τουλάχιστον, μου δημιουργούν ένα αίσθημα το οποίο είναι... Το τελικό προϊόν συνήθως με κάνει να αισθάνομαι κάπως... Το παιχνίδι Hard Reset το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Οι developer του Driver ανακοίνωσαν τις τελευταίες εξελίξεις για το παιχνίδι τους και περισσότερες λεπτομέρειες για το gameplay του. Προσπαθώντας να ξεχωρίσει το δικό τους τίτλο από όλα τα driving games που κυκλοφορούν εκεί έξω, οι προγραμματιστές έβαλαν μέσα το νόμισμα Willpower στο παιχνίδι τους, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να το χρησιμοποιεί ο παίχτης είτε για να κάνει κάποιες ειδικές κινήσεις όπως το RAM, δηλαδή να έχει με τοπική σύγκρουση με κάποια εμπόδια και να τα βγάζει από τον δρόμο του, όπως επίσης το Shift, το οποίο είναι μια καινούρια τεχνική, η οποία επιτρέπει στον παίχτη να φεύγει από το δικό του αμάξι, να πηγαίνει στο αμάξι κάποιου άλλου και να συνεχίζει τη δράση από εκεί, αναγκάζοντάς τον να είναι πάντα στην καρδιά της δράσης. Και αυτό το παιχνίδι το περιμένουμε το Σεπτέμβριο και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το τρέιλερ του παιχνιδιού Driver στο site του σχεδίου Vita. Το Deus Ex είναι μια σειρά που σε ένα μήνα από τώρα θα αποκτήσει το τρίτο της τίτλο. Το παιχνίδι, από ό,τι βλέπουμε από τα βίντεο τουλάχιστον, έχει μια βαριά πολιτικοποιημένη ιστορία με πισόπλατα μαχαιρώματα, προδοσίες και γενικά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκαναν τον Deus Ex 1 τόσο καλό σε σχέση με τον Deus Ex 2 που ήταν μη. Από gameplay θα αναφέρω ότι η συγκεκριμένη σειρά έγινε περισσότερο γνωστή από την ελευθερία που δίνει στον παίκτη της, είτε να παίξει ας πούμε σαν stealth assassin, κρύβοντας γωνίες, ανεβαίνοντας περίεργα πράγματα και φτάνοντας στο στόχο της, ή του. Δεν είμαστε στρατιστές. Ή δύο, ότι μπορεί να πάει τέλος πάντων σαν Ράμπο από την προστινή πόρτα, σκοτώντας και ανατινάζοντας ό,τι πράγματα υπάρχουν τέλος πάντων γύρω του. Χωρίς το παιχνίδι, από την άλλη, ούτε να σε περιορίζει, ούτε να σε τιμωρεί οποιαδήποτε από τις επιλογές και αν έχεις πάρει. Το παιχνίδι αυτό, όπως είπα, το περιμένουμε ακριβώς ένα μήνα από σήμερα. Πριν ανακοινώσω το featured YouTube video για την εβδομάδα, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσα αυτονόητα τουλάχιστον, μέχρι που ήρθαν τα βιντεάκια αυτής της εβδομάδας που στείλατε εσείς. Λοιπόν, πρώτον, το βιντεάκι σας πρέπει να έχει σχέση με games. 2. Το βίντεο σας δεν πρέπει να έχει ρατσιστικά σχόλια για οποιαδήποτε εθνικότητα ή για κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. 3. Το βίντεο σας δεν μπορεί να περιέχει βομολοχίες, βρισχές, μπινελίκια και τα κατήλια της διπλανής εκκλησίας. 4. Το βιντεάκι σας δεν μπορεί να περιέχει ή να έχει οδηγίες για το πώς να κατεβάσουν άλλοι χρήστες πειρατικά προγράμματα ή παιχνίδια. 5. Γενικά να μην έχετε κάτι το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει στο δικαστήριο, στη φυλακή και εκεί πέρα στο μπάνιο που θα σας πέσει κάποια στιγμή το σαπούνι και ξαφνικά... Χωρίς άλλη καθυστέρηση, το featured YouTube video και αυτή την εβδομάδα είναι από το Ultimate PC Zone με τίτλο «Η παρουσίαση για το Medal of Honor 2010». Congrats, παιδιά! Αυτά από εμένα! Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια!